Είμαστε στην κορυφογραμμή των Πιερίων και ενώ εδώ ψηλά στα όρια φαίνεται ότι είναι αλπική η ζώνη, αμέσως παρακάτω, στα 50 μέτρα σχεδόν, αρχίζει μια πυκνή βλάστηση, αλλά υπάρχει ένα δίκτυο δασικών δρόμων, το οποίο είναι συντήρητο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το οποίο πρέπει και να συντηρηθεί και για λόγους πυροπροστασίας, αλλά και γιατί όταν μιλούμε για τουριστική ανάπτυξη των Πιερίων και γενικά των ορεινών όγκων, το πρώτο πράγμα που πρέπει να υπάρχει να είναι καθαροί και ασφαλείς δρόμοι. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει και διαμαρτυρόμαστε εκ μέρους του Δήμου Βελβεντού εντονότατα προς όλους τους αρμόδιους, είτε είναι το Δασαρχείο, είτε είναι άλλες υπηρεσίες, που δεν έδειξαν μια μέρημνα για αυτήν τη διευθέτηση των δρόμων. Είναι κρίμα δηλαδή και προσδοκούμε από την ανάπτυξη των Πιερίων λόγω του ότι θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στο οικονομικό ισοζύγιο μετά και την απολιγνητοποίηση που έρχεται. Όταν λοιπόν μιλούμε για δίκαια μετάβαση, θα πρέπει αυτή η μετάβαση να διευκολύνει όντως και τη μετάβαση σε εκείνες τις περιοχές που πραγματικά μπορούν να συνεισφέρουν στην τοπική αλλά και στην εθνική οικονομία. Υπάρχει, λέτε, κίνδυνος και για το δάσος ενδεχομένως, αν ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά. Βεβαίως υπάρχει κίνδυνος σοβαρός να μην μπορούν να προσεγγίσουν πυροσβεστικά αυτοκίνητα για να κατασβέσουν τις όποιες εστίες δημιουργηθούν. Αν μάλιστα μπει καμιά φωτιά συστηματικά και με δόλο, καταλαβαίνετε ότι δεν θα προλάβουμε να κάνουμε τίποτα. Χρειαζόμαστε επιγόντως διάνοιξη δρόμων. Έχουμε επευθύνει το ερώτημα πολλές φορές στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά δεν είχαμε την δέωση ανταπόκριση. Όπως βλέπετε, ο δρόμος είναι χάλια.